μέσα των κορς μπορούμε, μάλλον μας βλέπουν από την ώρα που ζητάμε να γίνει απεικόνιση του σκάφους μας, μας βλέπουν όλοι. Υπάρχει ένας τρόπος να βλέπουμε μόνο, να μας βλέπουν μόνο αυτοί που θέλουμε και αυτό γίνεται μόνο μέσα από την εφαρμογή να βιώνει. Μέσα από την εφαρμογή να βιώνει. Τι θα καλύψουμε σήμερα, δεν θα μιλήσω για τον Avionics, γιατί θα κάνω ένα εκτεταμένο βίντεο με όλες τις λεπτομέρειες των Avionics, γιατί πολλοί ίσως δεν το ξέρουν πως γίνεται. Μετά το Πάσχα. Όχι, δεν είναι εύκολο, θα είναι, τέλος πάντων, εγώ θα το φτιάξω και θα το ανεβάσω, ούτως ή άλλως το έχω έτοιμο, γιατί είναι μεγάλο και θέλει ο άλλος να καθίσει με την ησυχία του. Εγώ θα σας πω, θα επικεντρωθώ μόνο σε αυτά που θεωρώ χρήσιμα, που δεν τα ξέρει ο πολλής κόσμος και δεν θα τα βρείτε και σε βιβλιογραφία στο ίντερνετ, σαν πληροφορία. Ή τουλάχιστον, από ό,τι διαπίστωσα, δεν βρίσκεται. Κάποια στιγμή μας ζητάει σήμερα τι θα καλύψουμε. Ακούμε στο VHF ότι κινδυνεύει ένα σκάφος και δίνει συντεταγμένες. Πέστε μου εσείς τι θα κάνετε. Θα ανοίξετε ναυτικό χάρτη να το βρείτε ή στο... Πώς θα βρείτε εύκολα. Πόσοι ξέρουν μέσα από τον Avionics, και δεν θέλω να μου απαντήσετε, πόσοι ξέρουν να ορίσουν αυτό το στίγμα και να πάνε εκεί. Λοιπόν, υπάρχει, είναι πολύ εύκολο. Πώς θα δημιουργήσουμε μία σύνδεση με χρήστες που θέλουμε να αλληλοεπικοινωνούμε, παράδειγμα τα μέλη του Offset να επικοινωνούν, τα μέλη του Πασίδη να επικοινωνούν μεταξύ τους, για να βλέπει ο ένας τον άλλον όταν θέλει, όταν έχει ανοιχτό το Avionics. Πώς μπορούμε με αυτούς που είμαστε συνδεδεμένοι να ανταλλάσσουμε tracks, πορείες που ήδη έχουμε κάνει, routes που έχουμε δημιουργήσει ή σημάδια που μπορεί να είναι ψαρότοποι, μπορεί να είναι επικίνδυνα σημεία, τα επικίνδυνα βέβαια καλό είναι να τα βάζουμε επάνω για να τα βλέπουν και άλλοι, αλλά μιλάω για προσωπικές πληροφορίες, αυτές που δεν βλέπουν άλλοι. Και βέβαια πώς θα εμφανιστεί η θέση τους, του άλλου που εμείς θέλουμε πάνω στο ναυτικό χάρτη. Τον Avionics τώρα μιλάμε, έτσι. Τον Avionics έχει συνδρομήσει, βέβαια. Ναι, τον Avionics. Θα πω στο τέλος τι κάνεις αν το πάρεις μία φορά, γιατί μέχρι τώρα είχαμε τα σπασμένα. Τα σπασμένα πλέον δεν λειτουργούν. Ή σε όποια υπάρχουν, είναι φορτωμένα, λειτουργούν. Αν πας να το βάλεις σε ένα καινούριο, δεν λειτουργεί. Αλλά 25 ευρώ τον χρόνο δεν είναι χρήματα. Τώρα δίνουμε τόσα για να έχουμε ένα σωρό άλλα πράγματα που θα δούμε μερικά εδώ, υπάρχουν και άλλα ακόμα. Μπορούμε, είπαμε, να βρούμε και χρήσιμα πράγματα κοντά μας, υπηρεσίες, τα μαρκαρίσματά μας. Μπορούμε να βρούμε, για παράδειγμα, μια μαρίνα από τη λίστα, από τις μαρίνες ή ένα συνεργείο για να πάρουμε πληροφορίες. Εδώ, για παράδειγμα, επέλεξα εγώ μία μαρίνα. Μας δίνει τις πληροφορίες της μαρίνας και μπορούμε να πούμε go to, boat to και να μας πάει επάνω σε αυτό που θέλουμε. Δεν χρειάζεται να γράφουμε, να δημιουργούμε route. Εδώ βλέπουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, για να πάμε μετά στις συντεταγμένες. Επέλεξα μία μαρίνα, επέλεξα τις μαρίνες να δω, γιατί υπήρχαν και άλλα, υπήρχαν συνεργεία, υπήρχαν ταξί. Κύριε Μαχαιράκη, εσείς πρέπει να μπείτε εκεί πέρα. Μας λέει, δίνει πληροφορίες για τη μαρίνα 1 της Γλυφάδας που είχα βάλει. Και μπορούμε να κάνω go to. Τώρα, εντοπισμός στίγματος στο χάρτη, αυτό που είπα. Μας δίνει κάποιος κάποιες συντεταγμένες, ακούμε, πώς θα τις βάλουμε. Επάνω εδώ που βλέπετε, υπάρχει ένας φακός. Εάν πατήσουμε το φακό, μας βγάζει αυτό που είναι οι πληροφορίες που
βρίσκουμε είτε μαρίνες είτε έγινε λάθος το slide, έπρεπε να πάει πιο πριν. Και πάνω δεξιά βλέπουμε ένα lat long. Εάν επιλέξουμε αυτό, το lat long, ναι, μας φέρνει σε αυτή την οθόνη, που η οθόνη αυτή έχει τη θέση τη δικιά μας σαν στίγμα και εδώ με κύληση μπορούμε να βάλουμε αυτό που μας έχουν δώσει, αυτό που θέλουμε. Θα το δούμε και σε βίντεο που ακολουθεί. Με το που το βάζουμε, από κάτω μας λέει show on map. Εγώ, επειδή έβαλα μία τυχαία συντεταγμένη, μου δείχνει αυτό το σημείο, τον άσπρο κύκλο που βλέπετε. Βέβαια είναι εκτός χάρτη, γιατί δεν έχω κατεβάσει. Ό,τι έχω κατεβάσει είναι σε άσπρο. Επάνω σε αυτό τώρα τι βλέπουμε. Έχουμε τη δυνατότητα, πατώντας αυτό το μπλε κύκλο, μας δείχνει αυτά τα πράγματα που είναι οι συντεταγμένες του σημείου, η απόσταση από μας, δηλαδή αυτό το σημείο είναι 206 ναυτικά μίλια, η πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να πάμε εκεί και μπορούμε να κάνουμε boat to για να δημιουργηθεί αυτομάτως η πορεία για το σημείο. Γιατί κάποιος κινδυνεύει, πήραμε την πορεία, go to, boat to, πάμε κατευθείαν εκεί και δημιουργείται η πορεία. Το δικό μας το στίγμα το δείχνουμε να βγει. Βεβαίως. Το είχε πριν. Αν μας το ζητήσει εκείνος στον οποίο πάμε, μπορούμε να του πούμε το στίγμα μας. Φαίνεται εκεί. Φαίνεται παντού. Το πειράξεις στα lat long. Ναι, φαίνεται. Μα και πριν φαίνεται. Για να το κρατήσεις κάπου στην πάτα για να του μιλήσεις. Να του πεις, ναι, είμαι εγώ εκεί. Ναι, θα το δείξω, γιατί κάπου υπάρχει σίγουρα σε οθόνη, η προηγούμενη οθόνη το έγραφε. Γιατί αν μας βγήσω και βάλω το δικό του, θα θυμάμαι το δικό μου, γι' αυτό λέω. Ξέρουν αυτοί. Εσύ με το που πατάς, με το που φέρνεις το δικό σου, να εδώ βλέπουμε τώρα πώς γίνεται η αλλαγή, ναι, στο βίντεο. Άλλαξα εγώ. Πατάμε. Επειδή μου βγήκε λίγο μακριά, έκανα zoom out, μου έδειξε και έκανα μία, δημιούργησα μία πορεία. Τώρα, πάμε εδώ πώς θα δηλώσουμε τα σκάφη, αυτό που είπαμε, για να φαίνονται δίπλα μας. Το ένα ήταν, που θεωρώ χρήσιμο, γιατί πολλές φορές το ακούω σαν θέμα, πώς θα δώσω για να πάω σε ένα σημείο που μου δώσαν το στίγμα. Πάμε να βάλουμε τώρα πώς θα φαίνονται οι άνθρωποι που θέλουμε πάνω στο ναυτικό μας χάρτη. Φυσικά αυτοί φαίνονται, ενώ το ναβιόγιος δουλεύει χωρίς ίντερνετ, δουλεύει από μόνο του, για να μπορέσει να φανεί το άλλο σκάφος πρέπει να έχουμε ίντερνετ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνδεθούν με κάποιους ανθρώπους. Πάμε στο μενού και πατάμε το connections και αρχίζουμε και ψάχνουμε τους ανθρώπους με το όνομά τους όπως το έχουν δηλώσει. Ο Χουρμουσιάδης για παράδειγμα το δήλωσε Χουρμουσιάδης με ελληνικά. Ο Παγώνης το έχει με λατινικά. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Ή με το email. Από την ώρα που έχει κάνει κάποιος εγγραφή μέσα, πρέπει να έχει, ψάχνουμε να τον βρούμε. Εγώ έγραψα, ας πούμε, Παθά και μου έβγαλε το Σπύρο του Παπαθανασόπουλο, ένα φίλο, ιστιοπλό. Με το που τον βλέπω και θέλω να τον προσκαλέσω, δεν σημαίνει ότι ήταν σπίτι του άνθρωπος και εγώ σπίτι μου, για να αρχίσουμε να συνδεόμαστε, να έχουμε τη δυνατότητα σύνδεση και να είναι στον κατάλογό μου, το έκανα ένα send. Θα το δείτε, τι λέει εκεί πέρα, connect. Πάτησα το connect. Και περιμένουμε αποδοχή. Δηλαδή, όποιος κάνει connect σε μένα
που είμαι ναυσιπόρος ή Σπύρος Πριόβολος Σπύρος με Y, θα περιμένει ένα connect, θα τα δούμε σε βίντεο αμέσως μετά. Βλέπετε το βίντεο. Connections, έψαξα, έβαλα το Χουρμουσιάδη με email. Τον βρήκε το Χουρμουσιάδη. Του βάλα και μία φωτογραφία. Connect. Ο Χουρμουσιάδης, επειδή κατέγραφε και την οθόνη του Χουρμουσιάδη, έκανε αποδεκτό, είδε ότι ο Πριόβολος ο Σπύρος έστειλε ένα αίτημα, αυτή είναι η οθόνη του Χουρμουσιάδη, έκανε accept το αίτημά μου. Εγώ είδα ότι, είμαι εγώ τώρα, είδα ότι με έκανε, το αποδέχτηκε το αίτημά μου, έρχεται μήνυμα. Καλώ έναν δεύτερο φίλο μου, το Μισετζή, και του λέω connect, δείχνω όλη τη διαδικασία, για να δείτε και αυτό πρέπει, είδε, το αποδέχτηκε και ο Μισετζής. Και έχω δημιουργήσει, όπως βλέπετε, μία λίστα με 4-5 ανθρώπους. Πάμε τώρα, ξεκινάμε να πάμε στα κύθυρα. Είμαστε μία παρέα που ταξιδεύουμε. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να είμαστε δίπλα, γιατί εγώ όταν συνδέθηκα με το Μισετζή, συνδέθηκα και ήταν στοιχείο και είδα ότι είναι στοιχείο και πού είναι στοιχείο. Απλά συνήθως χρειάζεται όταν κινούμαστε παράλληλα, λέμε φεύγουμε για κύθυρα. Πού είναι ο καθένας. Αν έχουμε τον κόρς, τον βλέπουμε, θα τον δούμε πίσω. Εδώ δεν χρειάζεται τον κόρς, το έχουμε μέσα από τον αβιόνι μας. Αλλά βλέπουμε μόνο εμείς, δεν το βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή όσοι έχουν συνδεθεί, θα δούμε πώς συνδέθουν. Όσοι έχουν λογαριασμό στον αβιόνι. Να έχουν λογαριασμό στον αβιόνι και να έχουν κάνει σύνδεση, η οποία διαρκεί 24 ώρες. Μετά κόβεται, πρέπει να ξανακάνεις. Λοιπόν, πάμε στο μενού. Λογαριασμό, όχι, όχι, είναι δωρεάν αυτά όλα. Αν έχεις το... την εφαρμογή. Γι' αυτό σας λέω, είναι πράγματα που δεν είναι γνωστά, δηλαδή όσους έχω ρωτήσει κανένας δεν τα ξέρει αυτά. Και άνθρωποι της θάλασσας. Και δεν προβάλλω, δεν ξέρω γιατί, ενώ είναι χρήσιμες λειτουργίες. Λοιπόν, πάμε στο μενού. Εδώ, όταν έχουμε πάει στο μενού, θέλουμε εμείς να ξεκινήσουμε τώρα, για να τα πάμε με τη σειρά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε. Και λέμε, θέλουμε να κοινοποιήσουμε την πορεία μας σε 10 φίλους ή σε όλη τη λίστα μας. Δυστυχώς δεν έχει ένα all, έχει μόνο κλικ. Ένα-ένα. Θα το δούμε μετά πώς γίνεται. Πατάμε το share live location. Πατάμε μία φορά. Με το που πατάμε μας φέρνει αυτή την οθόνη που πάνω είμαστε εμείς και κάτω ξαναπατάμε το share live location. Για ξαναπέστε λίγο αυτό, ξαναπήγαινε, είμαστε στο μενού. Έχετε συνδεθεί δύο. Ναι. Λοιπόν, πατάμε από το μενού, πατάμε το share live location. Ωραία. Μία φορά. Το πατήσατε. Εγώ ναι. Δεν ξέρω ποιος άλλος είναι μέσα. Λοιπόν. Πατάμε δεύτερη φορά το share live location κάτω εδώ που δείχνει. Ναι. Αμέσως μας ανοίγει τη λίστα των επαφών που έχουμε. Σωστά. Ήδη φαίνεται ότι ο Χουρμουσιάδης είναι συνδεδεμένος μαζί μου. Εγώ. Αυτή τη στιγμή, αυτό δεν είναι τωρινά, δεν είναι live. Πρέπει και εγώ να έχω ανοίξει το Navionix. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό σας παρουσιάζω πώς είναι. Εγώ έχω κάνει demo με τον Χουρμουσιάδη και με τον Μισετζή. Λοιπόν, επιλέγω ποιους θέλω και απαντάω και πατάω το send που έχει επάνω ένα send. Ήταν λάθος η οθόνη αυτή. Πρέπει να τη διαφοροποιήσω. Εδώ είχε tick για να πατήσουμε ποιους επιλέγουμε. Και επάνω έχει ένα send που πατάμε για να φύγει ένα μήνυμα σε αυτούς να αποδεχτούν. Γιατί εγώ μπορώ να στείλω στο Σπύρο, αλλά ο Σπύρος να μην αποδεχθεί. Δεν θα το δει και δεν θα τον βλέπω.
αναμένουμε την αποδοχή. Την αποδοχή τη βλέπουμε επάνω, με μήνυμα που έρχεται από το Navionics. Με το που συνδεθήκαμε, αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον, αν είναι δίπλα μας τα σκάφη, τα βλέπουμε με πράσινο χρώμα. Το τεστ το έκανα χθες στη στεριά, δεν ήμουν στη θάλασσα, οπότε τα βλέπουμε. Το κόκκινο είμαι εγώ, εννοείται το σκάφος που κινείται, και το πράσινο είναι ο Χορμουσιάτης, που ερχόταν από πίσω μου τρέχοντας. Αν ήταν 5 σκάφη, θα βλέπαμε 5 δίπλα μας, με χρώμα πράσινο. Εάν πατήσουμε το σταυρό, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δυνατότητα όπως στο OnCourse να φαίνεται μόνιμα το όνομά του που ορίζουμε εμείς, εδώ πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε το σταυρό επάνω και θα δούμε αμέσως ότι είναι ο Χορμουσιάτης. Εάν πατήσουμε το ερωτηματικό που είναι δίπλα, βλέπουμε το στίγμα που είναι ο Χορμουσιάτης από εμάς, την απόσταση, ναι, και μπορούμε να πούμε boat-to για να πάμε εκεί. Έμεινε ο άλλος ο μηχανή, τον βλέπουμε, δεν χρειάζεται να μας πει που είναι, μέσα στη θάλασσα, θάλασσα είναι. Το βάζουμε κατευθείαν ήδη στο ναυτικό χάρτη που χρησιμοποιούμε και μας πάει κατευθείαν εκεί. Εάν δεν βρίσκεται κοντά μας, εδώ είναι ένα δεύτερο τεστ που έκανα που ο Χορμουσιάδης ήταν στο σπίτι του. Πάμε, ανοίγουμε το Χορμουσιάδη και πάμε και πατάμε το Show in Map. Αυτό εδώ. Γιατί είναι μακριά, δεν είναι δίπλα μας για να το βλέπουμε. Πού είναι ρε παιδί μου, είναι στοιχείο, ο Μισεζής ήταν στοιχείο. Ο Χορμουσιάδης ήταν στο Παλαιό Φάλιρο. Και βλέπουμε ότι ο Χορμουσιάδης, εδώ είναι το σπίτι του. Φαίνεται, αυτό βέβαια στη θάλασσα, είναι, τώρα ήταν ένα demo που έκανα, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, θέλω να το κάνω κάποια στιγμή και στη θάλασσα, για να φαίνεται καλύτερα. Μην καθυστερείς. Εδώ βλέπουμε σε βίντεο όλα αυτά που είπα. Ανοίγουν τα connections, ειδοποιούμαστε, μπορούμε να κάνουμε stop share και εδώ πλέον βλέπουμε πως κινούμαστε. Βλέπετε, κινούμαι εγώ, κινείται και ο Χορμουσιάδης πίσω. Τώρα να πούμε, να απαντήσω ό,τι ερωτήσεις θέλετε και αν θέλετε να σας βοηθήσω να τα φτιάξουμε μαζί. Ακούω, Κώστα. Δεν έγραψα, ήταν λίγο, γιατί τα έχω φτιάξει αυτά, αλλά είπα τα έκοψα γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν ήξερα γιατί χρόνο έχουμε. Να ξέρετε ότι το Navionics, αυτό που είπα στην αρχή, εάν το αγοράσουμε μία φορά τώρα και το εγκαταστήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα για ένα χρόνο δουλεύει. Μετά το χρόνο δεν δουλεύουν κάποια πράγματα, παράδειγμα η αυτόματη πορεία δεν δουλεύει. Όλα αυτά δεν δουλεύουν. Πού το πλήρωσε, τίποτα δεν πλήρωσε. Για μένα είναι ετήσιο. Ετήσιο. Αν θέλει να τα έχει όλα και να έχει και τι ενημερώσει. Γιατί σα λέω, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να δούμε τι κάνει το Navionics. Εγώ έβγαλα μόνο για την πορεία σκαφών τώρα, δεν πήρα τίποτα άλλο. Αυτό το δεύτερο είναι, δηλαδή παρακολουθάμε το κινητό στο οποίο έχει κατέβει το Navionics. Συγγνώμη. Δηλαδή, κατεβάζουμε το κινητό μας, έτσι, στο Navionics. Είμαστε στο στάφος και είμαστε στο σπίτι μας. Άρα, εκείνη τη στιγμή θα δείξει πού είμαστε, πού είναι το κινητό μας. Πού είναι το κινητό μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν μπορεί να δώσει ψεύτικη πληροφορία. Παίρνει εκεί που είσαι, γιατί τα παίρνει, αυτό παίρνει από το GPS του κινητού ή του tablet και το στέλνει μέσω του διαδικτύου στον άλλον που το ζήτησε.
Άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, μου φέρνω σε ένα σκάφος το οποίο δεν έχει με μεσά, δεν έχει δηλώσει την οικονομία του το σκάφος. Εγώ έχω την εφαρμογή, έχω τα πάντα. Τι δηλώνω στο Marine Traffic? Μπαίνω σε ένα σκάφος το οποίο δεν είναι οργανωμένο, δεν έχει τίποτα. Τι δηλώνει? Τι δηλώνεις, εξαρτάται τη χρήση θες να το κάνεις. Ναι. Μπορεί να χρειάζεται βοήθεια. Ναι. Μέσα στο σκάφος, όχι έναν οργάνωτος και να χρειαστεί να δείξει πιο παρακολή. Ωραία. Εγώ θα έβαζα Βαρβάρα, όνομα Βαρβάρα, ή το όνομα του σκάφους που το διαφοροποιείς ανά πάση στιγμή. Ναι. Το κάνεις rename και φαίνεται ποιο είναι, αν κάτι χρειαστεί. Δεν είναι κάτι... Βέβαια, τη θέση σου στον αβιόνιξ τη βλέπει. Για το Marine Traffic. Για το Marine Traffic, τον Gors, ναι. Βλέπει τη θέση σου και το όνομα που εσύ έδωσε. Απλά σε κάθε σκάφος που μπαίνει, δηλώνεις. Εσύ δηλώνεις κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Καλό όμως είναι να είναι το όνομα του σκάφους, γιατί αν κάτι χρειαστεί και ζητήσει μία βοήθεια, να ξέρουν τι είναι. Μπορεί να δηλώσει πολλά σκάφη μέσα και να πεις τώρα είμαι σε αυτό, αν έχεις μία λίστα σκαφών. Είδατε πριν που έδειχνα δύο σκάφια, Ναυσιπόρος, Ναυσιπόρος, Τζούνιο, το κοπέριο γιος μου. Δηλώνει... Ναι. 32 πλειόγωνος. Ναι, είναι τεστ πολλά. Το οποίο το Ναυσιπόρος θα βρεις, δεν υπάρχει άλλο. Σπύρος Τριόβολος με Βουάι. Ναι, αυτό έχω και φωτογραφία. Και η φωτογραφία μου φαίνεται.